Τον κύριο Γιάννη Πιπτρούκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλη. Μια πορεία ολοκληρώνεται και θέλω λίγο να μου πείτε πώς ήταν αυτή η πορεία και πώς την ζήσατε κι εσείς. Για μένα είναι πρωτόγνωρες συνθήκες, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είχα ξανασχοληθεί με τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση και γενικότερα με την αυτοδιοίκηση. Οι επιμελητηριακές εκλογές είναι τελείως διαφορετικές από τις αυτοδιοικητικές και μόνο γιατί στις επιμελητηριακές ασχολείσαι με συγκεκριμένα κόσμο που είναι επαγγελματίες κλπ. Ενώ εδώ πρέπει να ασχοληθείς με όλη την κοινωνία. Ναι, αυτή η πορεία προς την κοινωνία πώς την είδατε και ποια είναι και τα μηνύματα που βγαίνουν από την κοινωνία? Και την κοινωνία της Πελοποννήσου. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι ο κόσμος στις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να ασχολείται με τις εκλογές. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχει και ένα ζήτημα, είναι πάρα πολύ απογοητευμένος ο κόσμος. Οφείλω να πω ότι εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τους δείξουμε ότι δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς που τους έχουν στενοχωρήσει και τους έχουν πονέσει. Αυτό είναι το στίχημα για την παράταξή μου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταφέρνουμε και το περνάμε αυτό το μήνυμα και νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, θέλουμε να τους λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν έχουμε συμμετάσχει στις κοκορομαχίες όπως πολύ καλά γνωρίζετε και νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με τις κοκορομαχίες είναι απλά για να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Άρα πιστεύετε ότι η όλη την παράφραση δεν ευνοεί αυτή τη στιγμή την εικόνα της Πελοποννήσου? Αλλά θέλω να μου πείτε και ποια είναι και η εικόνα της Πελοποννήσου έτσι όπως την καταγράφετε εσείς. Η εικόνα της Πελοποννήσου έχει τεράστια προβλήματα. Όπου και να πήγαμε υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν έργα υποδομών τα οποία είτε δεν προχωράνε είτε δεν έχουν ας πούμε ολοκληρωθεί όπως πρέπει και υπάρχουν το οδικό δίκτυο να πούμε. Είναι το, ειδικά το εσωτερικό οδικό δίκτυο έχει τεράστιο πρόβλημα. Να πούμε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων υπάρχει τεράστιο θέμα. Όλα τα έργα υποδομής έχουν ζητήματα. Και ο κόσμος έχει απογοητευτεί και νομίζει ότι δεν... Ευθύνες υπάρχουν για αυτή την κατάσταση. Κατά την άποψή μου υπάρχουν ευθύνες γιατί δεν έχει υπάρξει ένα σχέδιο από την παρούσα περιφερειακή αρχή. Δεν έχουν μπει προτεραιότητες. Δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ και όλων των υπόλοιπων πόρων με αποτέλεσμα να μην έχουμε ολοκληρώσει σημαντικά έργα υποδομών και να δημιουργείται θέμα και στην οικονομία αλλά και στην ασφάλεια και στην υγεία των κατοίκων. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι ο δικός συνδυασμός προέκυψε, όπως είπατε και εσείς, μέσα από δεδομένα συμμαχίας, μέσα από δεδομένα κοινωνίας και ακολουθήθηκε μία πορεία. Μία πορεία που έλαβε και τη στήριξη και του Κινάλ. Βεβαίως. Σε αυτή την πορεία είδατε τον κόσμο του κινήματος αλλαγής και γενικότερα και τον κόσμο που στηρίζει την δική σας υποψηφιότητα να είναι αραγής, συμπαγής, να το πω έτσι, ή υπήρχαν και προσκόμματα και τρικλοποδιές και όχι μόνο? Δεν σας κρύβω, εγώ όπως γνωρίζετε, γιατί με γνωρίζετε αρκετά χρόνια, δεν κρύβω τα λόγια μου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα και στο χώρο του κινήματος αλλαγής και γενικότερα. Όσον αφορά τη στήριξη στην προσπάθεια της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, υπήρχαν, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουν λυθεί και έχουν πάει, πάμε με τον καλύτερο τρόπο και όσο πιο δυναμικά γίνεται για τις τελευταίες μέρες για το φίνις των εκλογών. Εν πολλής είναι και έτσι θα έλεγα και δικαιολογημένα αυτά, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟ το 2010 είχε στηρίξει τον νυν περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη. Το 2014 δεν είχε δώσει στήριξη, αλλά κάποιοι είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Δέδε, ο οποίος κύριος Δέδες ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος κύριος Δέδες μετά μεταπήδησε ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων
με το ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις, κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, επιλέγαν τέτοιου τύπου επιλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή, και σας το επαναλαμβάνω και θέλω να ευχαριστήσω και τους φίλους, η προσπάθεια της Πελοποννησιακής Συμμαχίας αγκαλιάζεται από το όλον κίνημα αλλαγής. Μάλιστα. Κρατάω λίγο αυτά που μου είπατε και θέλω λίγο να έρθουμε για το τι πιστεύετε ότι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβημα και τι πιστεύετε, με τι αισθητήριο θα πρέπει να πάνε οι πολίτες στις κάλπες και τι να στηρίξουν, θα λέει κανείς, με την επιλογή τους. Κύριε Κανελόπουλε, μετά από 10 χρόνια κρίσης, οι επιλογές που έχουμε είναι μόνο και μόνο ανάπτυξη. Για να έρθει αυτή η ανάπτυξη, και η ανάπτυξη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, πρέπει να γίνουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν δουλειές και να παταχθεί η ανεργία. Αυτά τα τρία πράγματα είναι το διακύβευμα των εκλογών και για να γίνουν αυτά πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο από την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια και μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω του προϋπολογισμού της θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα για την ανάπτυξη. Άρα θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και στοχευμένες κινήσεις για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Σε αυτές τις κινήσεις, ποιες είναι οι βασικές έτσι κατευθύνσεις του δικού σας συνδυασμού σε ό,τι αφορά τις προτάσεις? Εμείς έχουμε πει πολύ έτσι απλά ότι θα πρέπει να κοστολογήσουμε συγκεκριμένα έργα υποδομών τα οποία θα έχουν πάντα ως έτσι αντιπαροχή για τους πολίτες αναπτυξιακή προοπτική. Δηλαδή έργα τα οποία θα μπορέσουν να, είναι, να δώσουν το έναυσμα για να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακό... Τα οποία δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την άποψή μας όχι, ή όσα έγιναν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ας πούμε να μιλήσουμε για τα λιμάνια, να μιλήσουμε για τους δρόμους, να μιλήσουμε... Τώρα φτάσαμε την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές και συζητάει ο κύριος Στατούλης και ο κύριος Δέδες για το Ρωμανός Πύλος, ας πούμε, τι να πω, και το τουρισμός, ας πούμε, η Πελοπόννησος φθήνει τουριστικά εκτός από την Καλαμάτα. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειών της περιφέρειας. Είναι αποτέλεσμα του καπετάνιου, του συγχωρεμένου, του Κωνσταντακόπουλου. Όλα αυτά τα κατανοώ. Πιστεύετε ότι δηλαδή θέλουμε μια διαφορετική περιφερειακή αρχή, πιο ενεργή, και θα έλεγε κανείς ότι χρειαζόμαστε και μια περιφερειακή αρχή που να αλλάξει αυτή την εικόνα στην Πελοπόννησο, υπό την έννοια πια όμως, να σας ρωτήσω, υπό την έννοια της συνεργασίας πολλών παρατάξεων, γιατί η επόμενη μέρα το κλειστέ είναι επιβάλλει συνεργασίες. Αν αγαπάμε την Πελοπόννησο, θα πρέπει την επόμενη μέρα να πάμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ή ο καθένας θα τραβήξει μοναχικό δρόμο. Και εμείς είμαστε και σε μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και δουλειά έχουμε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Έτσι. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Εμείς μπήκαμε σε αυτή την προσπάθεια για να συμβάλλουμε με τις όποιες δυνάμεις, με την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει εγώ και οι συνεργάτες μου από την ενασχόλησή μας με τα επιμελητηριακά ζητήματα, και να πάμε το ένα βήμα παραπάνω τα θέματα. Όσον αφορά το τι θα γίνει με το, τι θα κάνει ο κάθε συνδυασμός, είναι δική του προϋπόθεση, αλλά εμείς θα είμαστε στην κατεύθυνση να σπρώξουμε τα πράγματα προς όφελος των Πελοποννησίων. Και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τον έναν ή με τον άλλον. Αν θέλουν, θα πάμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Αυτό που δηλαδή που κάνετε είναι μια πρόσκληση συνεργασίας για την επόμενη μέρα. Βέβαια. Και το λέω και από σήμερα αυτό και δεσμεύομαι κιόλας. Μάλιστα. Το κρατάω όλο αυτό και πάμε, αφού αναπτύξαμε όλα αυτά τα ζητήματα, να μου πείτε είναι, και ποιο είναι το βασικό σας έτσι μήνυμα προς τους πολίτες Πελοποννήσου σε αυτή την τελική ευθεία. Το μήνυμα του δικού σας συνδυασμού. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής. Νομίζουμε ότι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, μετά από 9 χρόνια στη διαχείριση των πραγμάτων της περιφέρειας, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Δεν λειτουργεί σωστά το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Έτσι, τα είπα, είμαστε μάρτυρες συνεχόμενα να βλέπουμε ένα σωρό πράγματα. Και τα περιστατικά, όχι στις δεν λειτουργεί η Οικονομική Επιτροπή, συζητάμε συνέχεια για τις αναπτυξιακές. Διαφάνεια λοιπόν, όλα αυτά, η προσπάθεια η δική μας θα είναι να έχουμε διαφάνεια στις λειτουργίες μας. Τεράστιο θέμα. Δεύτερον, οι πόροι να μην κατασπαταλούνται. Μικρά έργα, πελατειακές σχέσεις και ιστορίες, δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να μαζέψουμε τους πόρους και να προχωρήσουμε σε μια κατεύθυνση. Τρίτον, οι σχέσεις πρώτου βαθμού με δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και συμπληρωματικές. Δεν μπορεί να μάχονται όλη την ώρα, ας πούμε, ο Δήμαρχος με τον Περιφερειάρχη, ούτε ο Περιφερειάρχης είναι ανώτερος από τον Δήμαρχο. Άλλος ο ρόλος του ενός, άλλος του άλλου. Αν θέλουμε να πάμε καλύτερα τα πράγματα, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Κατανοητό. Άρα, το δικό σας μήνυμα είναι συνεργασία για την επόμενη μέρα. Διαφάνεια, αξιοκρατία και όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια στο επιμελητήριο. Να ξέρετε, κύριε Κανελόπουλε, ότι ήμασταν από τα ελάχιστα, ίσως 2-3 να ήταν σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν υπήρξαν αντίπαλες παρατάξεις στο επιμελητήριο Αρκαδίας. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Συζητάμε, διαβουλευόμαστε και συγκλίνουμε. Αυτά είναι. Δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πεδίων αντιπαράθεσης, στήρας ή πεδίων να τα βρίσκουμε με τους δικούς μας εναντίον των άλλων, ας πούμε. Μάλιστα. Έτσι. Κρατάω όλα αυτά και κρατάω και ένα αισιόδοξο, φαντάζομαι, μήνυμα που έρχεται από αυτήν την πορεία, όπως και να έχει. Και εμείς θεωρούμε, θέλω να το ξαναπώ, ότι ο μηδενισμός, οι πολίτες που λένε δεν αλλάζει τίποτα, ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, ότι έτσι είναι η πολιτική, θα πρέπει να αναθεωρήσουν την άποψή τους. Αν δεχτούμε αυτή την άποψη, θα φεύγουν συνέχεια νέοι για το εξωτερικό, γιατί δεν θα βρίσκουν δουλειά, και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιον που δεν θέλουν στα πόδια τους να εμπλέκονται άτομα που θέλουν να πετύχουν διαφάνεια και όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ.